Μαζί με ένας μικρός Σουμάχερ. Ονομάζεται Βλαδίμηρος Γιορτσής. Είναι μεγάλο αστέρι. Συγκρατήστε παρακαλώ το όνομα και σύντομα θα με θυμηθείτε. Αγόρι μου, γεια σου. Καλησπέρα. Καλημέρα. Πώς πάει? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, από 5 χρονών, από πολύ μωρό, είσαι στην πίστα ουσιαστικά τιμόνι και πιπίλα. Ναι, από μικρός, από 5 χρονών, όπως είπες, στην πίστα, εξαιτίας του πατέρα μου, που ήταν ραλίστας και μετά πήγα στις μοτόρες. Και από 5 χρονών στους αγώνες, εκπροσωπήσαμε και την Κύπρο στο εξωτερικό. Άρα η ταχύτητα, Βλαδίμηρε μου, είναι στο DNA σου. Ο πατέρας ήταν πρωταθλητής και στο ράλι και στο μοτοκρός, έτσι. Ναι, είχε κάνει μεγάλη καριέρα και ο ίδιος. Και μόλις τελείωσε την καριέρα του, μου έδωσε τη θέση σε μένα να συνεχίσω την αλυσίδα της οικογένειας. Σε συναρπάζει η ταχύτητα, το μήλο βεβαίως κάτω από την μιλιά. Βλαδίμηρε μου, είσαι 7 συνεχόμενες φορές, παρακαλώ, πρωταθλητής στο κάρτινγκ. 7 συνεχόμενες πρωταθλητής στο κάρτινγκ στην Κύπρο. Εκπροσώπησα την Κύπρο σε παγκόσμιους αγώνες στην Ιταλία. Η καλύτερη μου θέση ήταν 13η και εκείνη οφείλεται στο ότι ξεκινούσα στην τέταρτη θέση των τελικών και λόγω καιρικών συνθηκών. Ήταν μειονέκτημα. Ναι, ναι. Και το πώς ξεκίνησες η θέση και βεβαίως οι καιρικές συνθήκες, γιατί εδώ η προπόνηση είναι αλλιώς, είναι σε πολύ διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, έχεις τρέξει 3 φορές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο κάρτινγκ. Πάρα πολύ σωστά μας είπες ότι ήσουν 13ος στο Λονάτο της Ιταλίας. Πώς καλλιέργησες τον πρωταθλητισμό, πώς κατάφερες να είσαι 7 συνεχόμενες φορές πρωταθλητής, να είσαι στο ψηλότερο σημείο? Αμέτρητες ώρες προπόνησης, όχι μόνο στην πίστα αλλά και στα γυμναστήρια και με τα ποδήλατα. Όπως είχα πει, αμέτρητες ώρες στις πίστες. Θυμούμαι ένα γεγονός που έχουμε πάει από τις 7 το πρωί στην πίστα με τον πατέρα μου και ακόμα δεν έχουν ανοίξει οι πόρτες για να μπούμε μέσα, ξεκινήσαν την προπόνηση. Και τη νύχτα η ώρα 12 κατά μεσάνυχτα μας κυνηγούσε η κοπέλα για να φύγουμε από την πίστα. Για να κλειδώσει, για να φύγετε. Λοιπόν, Βλαδίμηρος, είναι θυσίες, είναι καθημερινός αγώνας. Είσαι και πρωταθλητής και άριστος μαθητής, καθημερινή προπόνηση και 7 ώρες στην πίστα το Σαββάτο, έτσι. Όλα αυτά πώς τα μαζεύεις, πώς τα συνδυάζεις, πώς τα καταφέρνεις? Σίγουρα, ειδικά φέτος που είναι η Παγκύπριες, είναι πολύ δύσκολο. Το άγχος είναι μεγάλο. Εντάξει, φτάνουμε στο τέλος για τις Παγκύπριες, θα φύγουν και οι Παγκύπριες και θα μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ. Είναι πολύ δύσκολο όμως. Είμαι όπως το ρομπότ, καθημερινός. Ναι. Και βέβαια σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ηλικίας σου, στερείσαι πράγματα, στερείσαι θέματα. Ο Βλαδίμηρος δεν ξέρει τι είναι το κλαπάκι, δεν ξέρει τι είναι ο καφές. Ναι. Είναι εκεί στο ζόρι, ξύλο, διάβασμα και καθημερινή προπόνηση. Έτσι, ειδικά φέτος, όπως είπα, και οι Παγκύπριες. Από τον καιρό που έχει εδώ το καφέ. Το κατανοούν οι φίλοι σου ή σε παρεξηγούν? Το κατανοούν. Επειδή καταλαβαίνουν την πίεση, ξέρουν από πόσο χρονών θυσιάζω τα πάντα γι' αυτό, γι' αυτόν το άθλημα. Και με κατανοούν. Δεν θεωρούν ότι το παίζει αστέρι, ότι του αποφεύγει, ότι πουλάς μόνο? Όχι, για όνομα του Θεού δεν είναι να το παίζει αστέρι. Αν το παίζει αστέρι, ξέρει ότι. Εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει, ναι, ναι. Δεν λάμπει. Λοιπόν, Βλαδίμηρε, πόσο τρέχει? Τι ταχύτητες αναπτύσσεις, ναι, στην πίστα? Με Φόρμουλα 3 μέχρι στιγμής έχω πιάσει τα 290 χιλιόμετρα. Πώς? 200? 90. Ξαναπες το. 90. Έχεις άδεια οδηγού? Όχι. Συνεπώς, έξω από την πίστα δεν παίρνουμε αμάξι με τίποτα, έτσι? Όχι, όχι. Είναι και μια συμβουλή για τα παιδιά της ηλικίας σου, για τους συμμαθητές. 290, έτσι. Πώς νιώθεις, τεστοστερόνη, αδρεναλίνη? Ας σου πω την αλήθεια, μέσα δεν το καταλαβαίνω ότι αγγίζω τέτοιες ταχύτητες, αλλά όταν δω ένα βίντεο δικό μου απ' έξω, λέω, μα εγώ είμαι αυτός. Όσο παράξενο και ακούγεται, έτσι είναι. Εντάξει. Στο σπίτι παλεύεις και με τον εξομοιωτή. Είναι ένα άλλο κομμάτι της προπόνησης, το κομπιούτερ. Ναι, το Σάββατο κανονικά πηγαίνω. Κάνω 7 ώρες προπονήσεις στην πίστα στην Daytona, αλλά λόγω μαθημάτων, ειδικά φέτος, αφιερώνω τον χρόνο μου στον εξομοιωτή για να καλύψω εκείνες τις ώρες. Το χαμένο χρόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Βλαδιμηράκο, στα 15 έλαβες μέρος σε Φόρμουλα 3 στην Βαλένθια, είμαι σωστός? Ήταν το πρώτο δοκιμαστικό.
Ήταν πολύ αγχώδης για το πώς θα βρεθώ σε εκείνον το μονοθέσιο. Έχω αγγίξει ταχύτητες μεγάλες, όπως σου έχω πει. Ήταν στόχος μου από μικρός, από 5 χρονών, να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Μάλιστα. Και από εκείνη τη μέρα συνεχίσουμε δυναμικά για να βγάλω την Κύπρο μας προς τα έξω όπως της αξίζει. Είσαι μια ψηλά, εθνικός ύμνος. Ό,τι καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, ποιο πιλότο λατρεύεις, φαντάζομαι, το Σουμ. Ναι, οι οδηγοί που θα μείνουν πάντα στην ιστορία, κανείς δεν θα τους ξεπεράσει, έτσι πιστεύω εγώ. Η ιστορία τους σε συγκλονίζει, έτσι, ναι. τον παρακολουθείς. Και όχι το Σένα. Βραζιλιάνος. Ο Σουμ είναι πολύ αδικός, δυστυχώς. Τόσοι αγώνες στη Φόρμουλα 1 και δεν έχει πάθει τίποτα για από το σκι. Καμιά φορά πώς τα φέρνει, φίλε μου Θεός. Λοιπόν, πού θα τρέξεις, όλοι θέλουν τον Βλαδίμηρο. Έχεις προσκλήσεις από πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε προσκλήσεις για το Ευρωπαϊκό της Φόρμουλα 3 φέτος, που διεξάγεται σε χώρες της Ευρώπης. Έχω από τη Φόρμουλα Ράσια που διεξάγεται στη Ρωσία. Και Φόρμουλα Ασία που διεξάγεται στις πίστες της Φόρμουλα 1 στη Μαλαισία και στην Κίνα. Μάλιστα. Είσαι έτοιμος, έτσι. Ναι, και το αγγλικό, το Φόρμουλα 4 που διεξάγεται μόνο στην Αγγλία. Έτοιμος να πατήσεις γκάζι για Ρωσία, ναι, ή Ασία. Βασικά, ναι, αυτές τις μέρες θα ξέρω ακριβώς σε πόσα προαθλήματα θα μπορώ να τρέξω. Στόχος, ένας και μοναδικός, είναι τι, η Φόρμουλα 1. Φόρμουλα 1, να βγάλω την Κύπρο προς τα έξω. Στόχος από μικρός. Ελπίζω πως θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρεις. Είσαι δυνατός, είσαι πολεμιστής, λοιπόν. Είσαι όμως, Βλαδίμηρο μου, πρωταθλητής από την τσέπη σου, έτσι. Καμία βοήθεια ψάχνεις χορηγό. Εντάξει, από το κράτος σίγουρα δεν περιμένω βοήθεια. Θέλω το κράτος να βοηθά τις απόρριες οικογένειες μόνο. Μόνο από κυπριακές εταιρείες περιμένω να με βοηθήσουν για φέτος. Γιατί είναι δύσκολες εποχές. Είναι δύσκολες οι εποχές, δυστυχώς. Εντάξει, προσπαθούμε το καλύτερο. Υπάρχει Θεός και νομίζω πως θα έρθουν όλα όπως πρέπει. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί που πρέπει, έτσι, στον μπαμπά και στην μαμά της Βετλάνα. Σε τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Πώς συντονίζεσαι, τι κάνεις πριν μπεις στην φόρμουλα, πριν πάρεις τη μόνη, πριν πατήσεις τον γκάζι? Ακούω μουσική για να χαλαρώσω, να μου φύγει το άγχος και να συγκεντρωθώ όσο μπορώ. Χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση. Μάλιστα. Για να αντέξεις τον αγώνα και να ακολουθήσεις μια σωστή στρατηγική. Και με το Θεό τι σχέση έχεις? Σε αυτούς τους αγώνες, όποιον οδηγό και να ρωτήσεις, είναι σαν την επικοινωνία με το Θεό. Σου δίνει τους σωστούς δρόμους, να κάνεις τις σωστές κινήσεις, να μην κάνεις απότομες απόπειρες προσπεράσματος και να χτυπήσεις, όλα. Λοιπόν, πρέπει να φύγεις γιατί έχεις διαγώνισμα. Διαγώνισμα. Πάμε σχολείο κατευθείαν. Έτσι. Τα φέρνεις βόλτα, είσαι καλός μαθητής, έχεις διαβάσει. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η συμφωνία, έτσι. Λοιπόν, με συγκινείς, κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν,